Τέλεια. Πήγαμε. Αρχίσουμε. Θέλω να πω τελευταία φορά που είχαν παίξει, ναι, είχε κερδίσει νομίζω ένα game ο Binary. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε... Πολύ αυτό για τον Binary. Ναι, είναι ας πούμε... Δηλαδή έχει πιθανότητα, δηλαδή δεν είναι τόσο... Μονόπλευρο. Σίγουρο, ναι, μονόπλευρο για τον KHS. Αλλά για KHS είχε βοηθεί πολύ, άρα δεν ξέρω πώς θα πάει. Θα δούμε. Τώρα KHS θα πηγαίνει πολύ καλά όμως. Γιατί απλά κάτσε μέσα στο πίνο. Ο DDD έχει armor σχεδόν στα πάντα. Ναι. Όχι, μόνο στο AP έχει armor. Νομίζω και στα κάποιο deals. Να κάνουμε. Α, έχει και στο hammer. Ναι, έχει στο hammer. Και το AP. Θεωρητικά, μπορεί να θεωρεί και τα AP, γιατί δεν υπάρχει hitbox, αλλά είναι headbox. Ναι. 101% της κοιόσης είναι heavy, α, είναι heavy weight, δεν νοιάζει καθόλου για το τάδιο. Ναι, είναι, οκ. Ωραία, καλό ήταν αυτό, ναι. Εντάξει, είναι ψηλό, άμα πάρει το stock τώρα ο Πάινα. Εντάξει, να πάρει γρήγορα το stock. Ήταν ούψ. Απλά ο Kitches είναι καλός στο let's trapping και ο... δεν έχει καλό τρόπο να ανέβει, honestly. Ναι. Ανα... Οπα. Οκ. Αυτό, άμα έκανε λίγο αξιότερο DI, πες να πέθανε. Ω, πολύ ωραίο. Κάνει κάποιο, εντάξει, κάνει κάποιο. Μπορεί να βγει αρκετά off-stage. Δεν νομίζω ότι έχει 3 jams. Έχει ένα λιγότερο τον πιτ. Όχι, έχει... Όχι, το ίδιο έχει τον πιτ. Έχει 4 double jams. Κάτε σύνομα. Οκ. Κλασικό σχέδιο κάθε DDD. Σπάει off-stage. Οπα. Το καταφέρει, πάλι καλά. Στον Σόρα. Ού, βάλει τον Γκόρντο, τον πρόδωσε. Τον πέτυχε και το Απέρ και τον Γκόρντο. Πρέπει νομίζω να τσεκάρουμε τον Γκόρντο άμα μπήκε στο Kingdom Hearts. Γκόρντο ας μην είναι κίνηση του Σόρα πλέον. Ναι. Θα βλέπουμε στο Kingdom Hearts εδώ το Σόρα να χρησιμοποιεί Γκόρντο. Ω, μα εδώ έκανε KHS. Τον KHS. Ω, έκανε. Αλλά κοίτα πως τα έχει φάει. Νομίζω ότι πήγαινε για SD. Oh my god, πήγαινε πώς θα πέφτει. Αυτό πώς θα πέφτει. Μπάκερ. Ω, οκ. Οκ, ξέρεις κάτι τώρα, ο KHS είναι τόσο μπροστά που λέει. Οκ, ας κάνω κλειπ. Δες τα κόλπα μου, ναι. Ας το χαρώ. Yeah, μπορεί να καθαρίσει και το λέτσο όσο εύκολα, γιατί ο DDD, σε αυτό που είναι καλό, oh my god. Ένα κλασικό, να μπει ο νούμος. Θέλω να πω ότι αυτό που έχει πολύ καλό είναι το net strapping του. Μπορεί να κάνει τον Γκόρντο και μετά πρέπει να κάνει κάτι. Αλλά ο Σόρα, επειδή έχει τα μαγικά, έχει Thunder, μπορεί να βγει off stage και να κάνει άλλα 4 κόλπα μετά. Και μετά ξαναμπεί. Δεν δουλεύει τόσο καλά στον Σόρα. Είναι ένα πολύ καλό nerf το οποίο έχει ο Σόρα. Ναι. Το οποίο σαν να αναιρεί σχεδόν όλο το kit του DDD. Ναι, ακριβώ. Και σαν heavyweight δεν μπορεί να κάνει κάτι πριν 4 air dots. Ναι. Και απ' την άλλη, έχει πες ότι αποτυγχάνει το noobs. Έχει ένα up, μετά έχει ένα tilt. Μπορεί να το συνεχίσει. Έχει ένα grab. Πάμε δεύτερο game. Γιατί δεν πάει το στάδιο. Πάμε σπανάκι stadium. Ναι, για να τιμήσουμε. Ο Μάγκα του έκανε up και του χτύπησε και τον Γκόρντο και αυτό να πάνε. Όπως λέμε, Γκόρντο στο Kingdom Hearts 4. Ναι. Α, θα μπορούσε, ξέρεις, θα μπορούσε και ο Κέτσες να παίρνε... Oh my god, ναι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά και ο Κέτσες, γιατί τα jump του έχει πολύ χαμηλό airspeed. Δεν θα κάνει όλα τα jump για να επιστρέψει. Ήθελα να πω, ο Κέτσες μπορούσε να πάρει το River Sora, δεν μπορεί και αυτό black and white. Ήταν ωραίο. Λόγω για River. Τόσο από τόσο και να φάζει δεν πρέπει να ήταν χειρότερος. Όχι. Το πέσα στο χάρτ και τα αμάξια μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Εγώ πάντα πάντα αυτό ήταν αυτό που το αμάξια, αυτό το μιλούν. Ναι, ναι. Δεν χρησιμοποιώ τίποτα, το grab γιατί παίζει να σαν δύο φορές και να μου μάρξει καν. Όχι, στο μάτς. Στο μάτς, ναι. Έχουμε ο KHS πολύ μπροστά, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει καν. Οκ. Ο Πάινα είπα το λίγα reads με smash attack. Κάτι το οποίο δεν δουλεύει συνέχεια. Γιατί το κατάλαβε. Ναι, είναι όταν είσαι πίσω, α πούμε, θε να κάνει μια δυνατή κίνηση για να το φέρει πίσω. Αλλά
επειδή είναι αργές οι επιθέσεις, θα αφήνουν ευάλωτο και χάνεις πιο πολύ, μετά που πάσεις πιο πίσω. Εκεί που περίμενας, ναι, πάλι για σμάσα. Εκεί θα μπορούσε να το αφήσει όταν θα το πετύχει. Εντάξει, δεν αλλά θα μπορούσε να τον νικήσει και μετά να το αφήσει κιόλας, να πιάσει το LED. Δεν νομίζω ότι έκανε LED. Το έχει αρχίσει πολύ νωρίς. Μάλλον. Αλλά καλύτερα να πιάσει το LED γιατί να χάσει το στόχο σου και να πάρει και το σώρο. Όσο για τα clip, next time θα παίζει. Πόσα smash attack θα κάνει, θα το χειαστεί. Αυτό ήταν dash attack, αλλά το dash attack είναι σαν smash attack για τον nice. Θα έχει για δυνάμεις. Λέτε να γίνει το comeback. Και το counter του κάνει και αυτό πολύ damage. Λες, εντάξει. Ναι, είναι λίγο δύσκολο το comeback, αλλά θα δούμε. Είχε heavyweight, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Όχι, έσαι τον κόρτο. Ωκ, το πάτσε ήρθα ήρθα. Είμαστε best of 5, ε. Είμαστε best of 5, ε. Οπότε παίζω με το Μιχάλη. Είμαστε best of 5, αλλά δεν... Παίνεται πολύ dominant το Kitsch σε αυτό το set. Δεν το βλέπω για το final. Δύσκολο να αλλάξει, εκτός αν αρχίσει και χτυπάει reads με smash attack και spikes. Άμα έχει τύχει σε αυτά, ναι. Ίσως αν ας πούμε έτσι, θα ήθελα να τον κάνω πιο αμυντικά, γιατί... Άμα ας πούμε έτσι αφήνει τον εαυτό του ευάλωτο συνέχεια με δυνατές επιθέσεις. Γιατί δεν είναι από γενεσίμιο του είναι ένας αμυντικός χαρακτήρας, σκεπτόμενος ότι είσαι heavyweight που πασίζει τον Gordo για τα πάντα. Πάμε πάλι PS2. Πάλι Σπανάκι Stadium. Ναι. Σωστά από Σπανάκι. Άντες, Sora combos. Κάση το loop, αλλά το ξαναπήρε. Do it again. Do it again. Oh my god, πού να πας από αυτό, ναι. Ναι. Έφυγε και πήγε μέσα. Ναι, γιατί τι θα κάνεις, δεν έχει γρήγορη επίθεση ο DDB. Εκεί πρέπει να πατήσει το bio, πέτα δεύτερη φορά. Οκ, ξέρει και το up air που κάνει. Δεν έχει invisible καλά. Άρχισε να κάνει τον dance μας ο Ρίτσε. Πήγε το κόμμα και δεν είναι αρκετό όμως. Οκ, ναι, το armor που λέμε. Κατάλαβες λεφτά. Εδώ που λέμε, ένα raid είναι ένα spike. Πολύ ωραίο. Ένα raid είναι όλο. Είναι δύσκολο ρίτ όμως, δηλαδή είναι ένα εύσημα στον τάδε. Όχι, να μου ζητάνε attackable. Ναι, αυτό ήταν πολύ δυνατό για αυτό. Έκανε προπόνηση βρήν, με ποιον είχε κάνει. Με το Kirby, ναι. Και ποιος έπαιζε Kirby. Όχι ο Puddingson, ο τέτοιος. Ο Kitsch. Λοιπόν, πήρε πάντως καλά το stock και τον έπιασε με το up air, πολύ καλό. Περιπολίσιο, πολύ καλό αυτό. Ναι, άμα ξεκινήσω τα loops όμως. Πιστεύω έπρεπε να το πάει σε μεγαλύτερο στάδιο, γιατί δεν βλέπω αν μπορεί να βάλει πίεση. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Αν μπορούσε να βάλει Gordo και αν μην το αφήσει να κινηθεί το σαράκο εδώ. Απλά τα Gordo δεν δουλεύουν τόσο καλά, γιατί έχει και το Keyblade. Οπα. Και τα spells που τα ρίχνουν πίσω συνέχεια. Θα πάει, όχι, δεν θα πάει. Νομίζω δεν ήξερε και έτσι ότι άμα προσγευθείς στο στάδιο με αυτό, έχει πάρα πολύ lag. Finals. Oh my god, λίγο σπαγγέθι και δύο, ας πούμε. Σπαγγέθι. Ένας μάστακ είναι, όπα, έκανε κακό DI. Νομίζω και εγώ δεν θα έπρεπε να σκοτώ. Πριν νομίζω επιβιώσει το 150. Ναι, έχεις δίκιο. Πάει πολύ για reads. Κοίταξε, αυτό το άψομα δεν είναι τόσο ήταν, ας πούμε, πάνης, αλλά... Και έτσι ας πούμε έκανε air dodge πριν για να φύγει. Το πίστευτο. Δεν γίνεται. Και παλεύω να φύγει λίγο. Metal bar. Ήρθε η στέλη του κόσμου ενώ παίζουμε. Ναι, τον έφαγε. Ναι, και αυτό είναι. Ήταν 3-0 για τον KHS. Καλή μάχη από τον Final, αλλά θέλει δουλειά. Πρέπει να ξαναβρει τη φόρμα του.
Ευχαριστώ.